Λοιπόν, νέο βιντεάκι εδώ, Euro Truck, και δεν είμαι καλά, έτσι λοιπόν. Επειδή ξέρω ότι και οι 18 subscribers, ξέρω ότι να με γουστάρουν βιντεάκι, πάμε βιντεάκι λοιπόν. Βασικά νομίζω είχαμε ήδη ξεκινήσει, ναι. Drive λοιπόν, πάμε, έφυγε. Έφυγε το loading. Πολύ αργή ρε, τι είναι αυτά ρε. Crisis παίζω, τι είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν έχω face cam και τώρα να μην πω τι άλλο να πούμε. Εντάξει, δουλεύει όχα μαν. Οπότε θα αρκεστούμε στο κλασικό τρολο τέτοιο. Λοιπόν, όπα, λοφοριάκι βλέπω, τζιλώνει, όχι αστεία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κάτι έχουν κάνει με το κολοπέχνη εδώ με ένα τελευταίο update και το έχουν κάνει. Κάτι συμβαίνει, είναι πιο βαρύ. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Τα κλασικά εδώ τα ξέρουμε τώρα, τα γνωστά και τα... Λοιπόν... Ή έχουν αλλάξει πραγματικά τα settings και τα έχουν κάνει πιο βαριά για κάποιο λόγο, ή το πισάκι μου πάλι σε ένα μήνα. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει από τα δύο. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, who cares. Λοιπόν, οδηγούμε εδώ πέρα την Ταλικόμπα. Νάτος. Πολύ μερακλής ο οδηγός. Οκ, okay, για να δούμε. Έρχεται κανείς και να έρχεται, δεν μας νοιάζει. Οχ. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι... Τι ήταν αυτό, παιδιά? Ξαφνικά εκεί τα FPS ανεβοκατεβαίνουν, ναι. Λέω και εγώ τι έγινε. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω είναι το παιχνίδι αυτό είναι ένας από τους λόγους τους οποίους ασχολούμαι με αυτό έτσι περιστασιακά, είναι ότι είναι γενικά ιδιαίτερα χαλαρό έτσι. Παίζεις εδώ, οδηγείς ας πούμε έτσι και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Βέβαια υπάρχουν και κάτι τέτοιοι ενοχλητικοί που μπαίνουν μπροστά. Έλα ζω. Οπ, τι έγινε μπλάκες. What the... Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτό? Μα δεν πάμε καλά, άρμα. Δεν πάμε καλά, άρμα. Τι είχε ο δρόμος εκεί πέρα και την αχθήκαμε στον αέρα, ρε. Μ' αρέσει το update που βάζουνε, να μ' αρέσει το update που βάζουνε. Το άρμα καλύτερα physics έχει. Για όνομα του Θεού. Βασικά τώρα, μισό λεπτάκι. Πλησιάζουμε και εδώ σε κάτι διόδια. Θέλω να δω αν δουλεύει το ραδιόφωνο, γιατί είχα προσπαθήσει να βάλω κάποια ελληνικά... ελληνικούς σταθμούς. Μισό λεπτάκι όμως, μισό λεπτάκι. Ωραία. Ναι. Να δούμε εδώ, να βάλουμε κάτι ταιριαστό. Εδώ βλέπω έχω βάλει διάφορα. Παρέα λέει, σέντρα... Τι έχει εδώ. Δύσκολη επιλογή. Πάρε σε τραγί να ακούσουμε, έλα. Τι βάλανε ρε μαλάκα. Α, μην τίποτα άλλο. Ελπίζω να ακούγομαι. Οχ, κράσαρε, οχ. Τι είναι αυτά, ρε. Πάει τέλος. Εντάξει, δουλεύει. Μετά από ένα μικρό διαλυματάκι το οποίο δεν πρόκειται να το καταλάβετε, συνεχίζουμε. Και είμαστε στα διόδια. Πάλι έχει πρόβλημα με τον ήχο και πάλι θα εκνευριστώ γιατί δοκίμασα να φτιάξω τον ήχο και τώρα δεν ακούγεται καθόλου. Ρε φίλε, γαμώ τον πειρατή δηλαδή, αυτό σου θέλει όλα. Τι γίνεται με τον ήχο τώρα, ρε. Εγώ δεν τον ακούω, μήπως. Α, καλά, εντάξει. Κάτσε όμως να τον δυναμώσω λίγο γιατί. Νομίζω το παρακάναμε. Λαγκάρι κιόλας. Πολύ ωραίο θα βγει το βιντεάκι. Ναι, διόδια, παρακαλώ.
Γεια σας. Κανείς στα διόδια, ε. Γιατί όχι. Τι, α, άνοιξε. Έλα ρε μα, έλα ρε αγόρι. Α, πρέπει να πληρώσω. Διόδια είναι, δεν θα πρέπει να πληρώσω λογικά. Έσπισε το όχημα, κάτσε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά μερικές φορές. Ο άλλος να, δες εδώ, πάρε μάτι με τον άλλον εδώ. Τι να πω ρε μα, δηλαδή περνάει έτσι γουστάρι. Τζετ, ωρε τζετ να πούμε, τζετ, ωρε φίλε, κοτσό. Μου σβήσε το τζετ ρε μα, τι να γίνει. Κάποιος να πούμε σπαμάρει πάλι, μάλλον ο μπιλίαρος είναι. Να δίνει πόνο στο... στο Steam. Τι λέει εδώ. Φωτοραντάρ. Μαλάκα, φωτοραντάρ, κοντρόλα. Κοντρόλα, πρεντό. Πρετσκό. Άντε γεια. Άντε γεια. Μαλάκα. Σε αυτό το παιχνίδι συνεχώς άνοιξη έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλο λουλούδια εδώ να πούμε. Τι να πω. Και απέναντι τα. Πώς τα λένε. Αυτά για το σιτάρι. Ας πούμε. Γουστάβο εδώ ρε μα, άντε ρε μα, πόπο ρε μαλάκα, πόπο. Μ' αρέσει που λέγα ότι είναι χαλαρωτικό το παιχνίδι δηλαδή. Πρέπει να βρω κι εγώ μία μασκότε, δεν γίνεται να έχει μόνο ο μπιλίαρος τον αγκαλίτσα, δεν γίνεται. Μαλάκα. Κάτι θα σκεφτώ, κάποια αυτή θα έχω. Μ' αρέσουν τα random moments σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε εδώ πέρα. Τώρα αυτό εκεί, τι είναι αυτό το κτίριο εκεί πέρα. Στη μέση του πουθενά. Γιατί να υπάρχει αυτό το εκεί πέρα, δηλαδή, ποιος είναι, τι είναι. Μήπως είναι κανένα τέτοιο που... Μάλλον που φτιάχνουν τα χόρτα, όπως τα λένε, τα σιτάρια, δεν ξέρω. Okay. Επίσης με εκνευρίζει εδώ πέρα γιατί έχει όλο αυτούς τους μικρούς τους κολόδρομους οι οποίοι έχουν το κακό επειδή έχω βάλει αυτό το μοντάκι το οποίο απενεργοποιεί πλέον το όριο ταχύτητας και θα το έχετε καταλάβει αυτό δίνω όπως τα παλιά τα βίντεο στα οποία με βλέπατε και πήγαινα ξέρω εγώ μέχρι 90 χιλιόμετρα δεν μπορεί να πας νομίζω μέχρι συνεχίζει δώσε πόνο μην τρέπεσαι λοιπόν μπορείς να πας νομίζω μέχρι 110 το έχω βάλει 120 δεν ξέρω τι έχω κάνει. Και... Ναι, και τώρα σε αυτό το μικρό το δρόμο τέλος πάντων εδώ, αν δεν προσέξεις λίγο καλή ώρα τώρα, παθαίνεις τέτοια προβλήματα. Οπα. Εντάξει ρε φίλε, γιατί να σε νιάξει ρε, γιατί! Τι έγινε! Τι έγινε πάλι! Και οι άλλοι ούτε δεν τους ένιαξε ρε μα, σηκώθηκαν και φύγανε. Μα δεν πάμε καλά ρε μα, ρεαλισμός μηδέν. Ο άλλος zero facts να πούμε, ούτε τον ένιαξε καθόλου τον άλλον. Τι να πω ρε μα. Τι να πω. Για να δω από εδώ πάει. Μα βασικά για να έχει τα stop μάλλον δεν πάει, αλλά θέλω να δω τι θα γίνει με τρόι, δεν γίνεται. Για να δω. Ναι. Ωραίοτατε. Δεν πάει από εδώ ρε, δεν πάει, sorry, δεν γίνεται. Ο Γκαλίτσας μου πήρε τηλέφωνο και μου το είπε αυτό. Λοιπόν, έλα να δούμε ποιος θα κάνει πρώτος πίσω ρε. Έλα, πήγαινε εσύ πίσω. Τι είσαι. Έλα, θες. Wow! Ήρθαν από την Dreamery τα παιδιά να πούμε εδώ με το κτέλ. Γιατί, να πω γιατί, είναι να δουλεύει! Τι έγινε! Μήπως δουλεύει! Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δουλεύει! Άνετος! Κανείς δεν είναι μέσα στο λεωφορείο εδώ μεταξύ, ναι. Α, όχι, είναι ένας. Μάγα! Τι!
φαίνονται. Πού είναι αυτός που κάθεται εκεί? Θα μας τρελάνει. Τέλος πάντων. Οκ. Δεν πάει τώρα ούτε μπρος ούτε πίσω, δεν πάει. Κουνήσου γάμο, κουνήσου. Engine faction, στα αρχίδια μου. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, ωραίο. Άντε τώρα κάνεις την πάντα μπας και φύγουμε. Κοίτα του ένα ρε μα, δες το να μωρέ. Ο οδηγός ήταν το μεταξύ του λεωφορείου. Στα αρχίδια του, εντελώς, εντελώς. Ούτε κουνιέται, ούτε δεν κουνιέται, ούτε τίποτα. Wrong way ρε μα, wrong way μου έδωσε ρε μα. Wrong way. Μα έκατε, δεν τους αντέχω ρε μα, τώρα θα δούνε. Ωχ, βρέχει ρε μαλάκες. Πώς ανοίγουν οι μαλακίες αυτές τώρα. Ανοίγουμε φώτα. Αυτό. Και αυτό μοντάκι είναι με την βροχή. Να δω τώρα πόσο θα πέσουν τα FPS. Πραγματικά περιμένω να δω. Μαλάκα καταιγίδα, όχι αστεία. Βέβαια, γιατί να τον νιάξει, γιατί, φάτα μαλάκα, φάτα, ηλίθιε. Γιατί να σε νιάξει, γιατί. Μήπως δεν είδες την Ταλίκα να έρχεται, γιατί όμως να σε νιάξει. Είχα και προτεραιότητα, από τα δεξιά ήμουνα. Άντε, γεια ζω. Ζω. Τι ανοίζω. Γιατί πες μου γιατί να σε νιάξει, για ποιο λόγο. Το γιατί έτσι δεν είναι απάντηση. Γιατί γιουβέτσι. Αλλά και αυτό, εντάξει, αυτό ήταν το δεκτό. Oh fuck. Μιλάμε πάντως πλάκα, πλάκα, πολύ βροχή. Όπα κεραυνός, όπα, όπα, sorry φίλε μου. Έπεσε, πω, έπεσε ρε μα. Μόρ βροχή παρακαλώ, δεν είναι αρκετή. Μπαμ! Ο χρημαλάκης. Για να δούμε πόσο μπορούμε να πιάσουμε ταχύτητα, λοιπόν. 90. 91. 93. 94. Δώσε πόνο. Πρέπει να παίρνω νηθά τις στροφές για να μην γυρίσει το όχημα. 95. 96. Α, όχι, 95. Έλα, 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 γκάζει λίγο. Πρέπει να βρούμε λίγο πιο ανοιχτό δρόμο. Ναι, ναι, μπράβο. Πάμε τώρα, τώρα θα τα πιάσει όλα. 96. Μπαμ, στο κεφάλι, 97, έλα, 99, 100. More speed. Το και μπορώ! Έλα ρε μαλάτε, πάρε λίγο ταχύτης. Όχι ρε μαλάκα που το πάρκαρε! Όχι ρε! Αλλά δεν τρέπεται λίγο ρε. Τι ήταν αυτό ρε. Λοιπόν και με αυτά κλείνουμε για αυτό το επεισοδιάκι. Bye bye, GG, QQ και BB. Και VGG. Λοιπόν, yeah.